σας έχουμε δει να λαμβάνετε μέρος στην καμπάνια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα πίσω στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή? Ναι, είμαι σίγουρη. Το πιστεύετε? Ναι, είμαι όχι μόνο αισιόδοξη, αλλά ξέρω ότι αλλάζει η κουβέντα. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Αλλά δεν θα είναι μόνο πίεση. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Θα είναι η πίεση ίσως λίγο από την Ευρώπη. Κινδυνεύουν τα εκθέματα, θεωρείτε? Ναι, φυσικά. Και είχε τα προβλήματα με τα πράγματα που ήταν κλεμμένα από την αρχίβα. 2000 αντικείμενα εξαφανίζονταν από την αρχίβα πέρσι και τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και πού είναι όλα αυτό. Έχουν μεγάλα προβλήματα. Δρέπομαι για το μουσείο. Ήμουν περήφανη για το μουσείο για χρόνια και τώρα δρέπομαι. Σας έχουν κάνει πρόταση ποτέ να ασχοληθείτε με την πολιτική? Θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο? Νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο. Με τα κινητά τηλέφωνα, με τα social media, θεωρείτε ότι έχει μειώσει το αναγνωστικό κοινό? Δηλαδή, ο κόσμος που ασχολείται περισσότερο με αυτή τη μορφή της επικοινωνίας έχει σταματήσει να διαβάζει βιβλία? Ναι, γενικά είναι ο εχθρός στα βιβλία, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχω βρει έμπνευση αλλού, εκτός από το δεύτερο βιβλίο μου, που έχει σχέση με την Ελλάδα σε ένα τρόπο, αλλά γενικά η έμπνευσή μου έρχεται από εδώ.